Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε αμέσως τώρα, να ξεκινήσουμε μάλλον, με συγχωρείτε, τις ειδήσεις μας. Χαιρετισμό στην εορταστική εκδήλωση που πραγματοποίησε η πολεμική αεροπορία στο Μέγαρο Μουσικής, απίφθινε ο Πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δια νόμου θα γίνει η απόδοση 820.000 ευρώ στους ενστόλους. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Είναι επιλογή και καθήκον μας να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Δεν είναι ζήτημα συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπήρξαν και άλλες σχετικές αποφάσεις δικαστηρίων τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίες δεν υιοθετήθηκαν. Είναι ηθική υποχρέωση μεν, αλλά όχι νομική. Επομένως, πρόκειται για ζήτημα πολιτικής βούλησης και όχι νομικής δέσμευσης, ηθικού καθήκοντος θα έλεγα, στο βαθμό βεβαίως που το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της οικονομίας μας, της χώρας μας. Και αυτή είναι ακριβώς τη βούληση να άρουμε σταδιακά τις μεγάλες αδικίες που έλαβαν χώρα στον καιρό των μνημονίων, μπορούμε να τις αποδείξουμε στην πράξη. Γιατί η οικονομία ανακάμπτει, γιατί η ανάκαμψη δημιουργεί για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό περιθώρια δημοσιονομικά και γιατί έχουμε τη δυνατότητα πια και την κυριαρχία μετά το τέλος των μνημονίων να επιλέξουμε το πώς θα αξιοποιούμε το δημοσιονομικό χώρο που εξασφαλίσαμε μέσα από τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, από το κόψιμο της πατάλης, της κακοδιαχείρισης, την πάταξη της φορασιλίας του μεγάλου πλούτου και τη σύγκρουση με ένα καθεστώς διαπλοκής και διαφθοράς. Αυτή λοιπόν είναι η απόφασή μας. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Η δικαιοσύνη να επιστρέψει στον τόπο και σας διαβεβαιώνω θα επιστρέψει. Κυρίες και κύριοι, άνδρες και γυναίκες πολεμικής αεροπορίας, πέραν από τις μάχες της οικονομίας τις οποίες αναφέρθηκα πριν, όμως, και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και τις άλλες μάχες τις πραγματικές και είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε πάντα το πιο άρτια εκπαιδευμένο και ετοιμοπόλεμο έψυχο δυναμικό για τις πραγματικές μάχες, ακριβώς επειδή δεν θέλουμε αυτές να συμβούν ποτέ. Αλλά για να μπορέσουμε με ασφάλεια να αποφύγουμε αυτές τις πραγματικές μάχες, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβούν, πρέπει να έχουμε άριστη αποτρεπτική ικανότητα, άριστα εκπαιδευμένο έμψυχο δυναμικό, και έχουμε. Ζούμε σε μια περίοδο πολλαπλών εντάσεων και προκλήσεων στην περιοχή μας. Για το λόγο αυτό έχουμε κάνει τη στρατηγική επιλογή η Ελλάδα να μην είναι ο παρίας της διεθνούς κοινότητας και ο παρατηρητής των εξελίξεων, αλλά να ανακτήσει το κύρος και τον ρόλο που της αρμόζει στη διεθνή σκηνή. Να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια στις εξελίξεις στα Βαλκάνια, πόλο σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, πρωτοπόρος δύναμη για τη συνεργασία και τη σταθερότητα σε μια, θα έλεγα, ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι μια τέτοια στρατηγική πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής δεν θα μπορούσαμε ποτέ να υλοποιήσουμε και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ανακτήσουμε έναν τέτοιο κρίσιμο ρόλο στην περιοχή.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κομωτινή βρίσκεται ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του ΠΡΑΤ, ο Νίκος Κοτζιάς, όπου και πραγματοποίησε ομιλία. Λίγο πριν προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, εκεί βρίσκεται και η Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα. Δεκαετίες ιδιαίτερης αγάπης σε αυτήν την πόλη, που αποτελεί κομμάτι του ελληνισμού σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας και που συνενώνει τους πιο διαφορετικούς ελληνικούς πληθυσμούς. Και η φροντίδα μας σαν ΠΡΑΤΟ θα είναι να δυναμώσει η ανάπτυξη και οι προοπτικές αυτού του τόπου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καμένος λέει ότι οδέποτε υπήρξε χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σόρος. Ένα τον κύριο Καμένο ρωτήστε. Αν τα παίρνει πίσω, χαρά μου. Αλλάζουμε τώρα για λίγο θέμα και κλίμα. Έκπληξη αλλά και αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας έχει προκαλέσει η δήλωση του Τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την πρόταση για δημιουργία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στον Εύρο. Η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε αντίθεση τόσο με τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης διαστόματος της Υφυπουργού Μακεδονίας και Θράκης ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, όσο και με τις απόψεις του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Σοβαρή είναι η διένεξη που έχει δημιουργηθεί στην Ξάνθη για το ζήτημα της δημιουργίας ή μη κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο της Σταυρούπολης Ξάνθης, παρότι η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι δεν βρίσκεται κάτι τέτοιο στους σχεδιασμούς της. Δημοσιεύματα αλλά και ο Δήμαρχος Ξάνθης σε δηλωσή του κατηγόρησαν την κυβέρνηση με σκληρές εκφράσεις. Σενάρια τέτοιου είδους κάνουν ήδη πολύ κακό σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στην ανάδειξη του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της ως αντιστάθμισμα στον οικονομικό μαρασμό και στις δυσκολίες που ζει ο τόπος μας. Βιολογικές καλλιέργειες, αγροτουρισμός, δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών μονοπατιών, αλλά και διαμόρφωση τηλεματικού κέντρου ως πόλος έλξης επισκεπτών, είναι μόνο κάποια από όσα επενδύει μια άκρως ευαίσθητη και ακριτική περιοχή. Ενώ η Υφυπουργός Μακεδονίας στην πρόσφατη επίσκεψή της στη Θράκη ανέφερε τόσο στην Κομωτινή όσο και στην Ξάνθη ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, ενώ ως γνωστόν η Θράκη εξαιρείται από τη σχετική συμφωνία για την υποδοχή προσφύγων. Όμως κυβερνητικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η μόνη πολιτική δύναμη που μιλά για εγκατάσταση προσφύγων στη Θράκη είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε επανειλημμένες δηλώσεις του αναφέρθηκε στην ανάγκη να μπει ο Εύρος στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Δεν είμαι σίγουρος αν πολύ κατάλαβε ο κ. Βαρβιτσιώτης τι είναι αυτό που είπε. Εγώ δεν θεωρώ ότι η δήλωση αυτή προφανώς δημοσιογραφικά είναι σημαντική, αλλά αποτελεί, αν όντως την εννοεί, μια δήλωση σοκ για την τοπική κοινωνία. Αντιθέτως, αυτό το οποίο θα συμβεί, θα πιεστεί η Τουρκία να φυλάξει καλύτερα τα σύνορά της και να μην περνάνε πολύ περισσότερο από εκεί. Ναι. Και δεύτερον, θα επιληφθεί βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Frontex με μεγαλύτερη θέση πάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης εκφράζει την πεποίθηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται πιο γρήγορα η προώθηση των παράτυπων μεταναστών και των προσφύγων. Είναι γεγονός ότι φέτος έχουν αυξηθεί οι ροές από την Θράκη. Ναι. Και είναι γεγονός ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος με την ευρωπαϊκή εγγύηση ώστε να γυρνάνε γρήγορα πίσω και βέβαια η Τουρκία να κινητοποιηθεί ώστε να φυλάξει καλύτερα τα χερσαία σύνορά της. Ναι. Πράγμα το οποίο έχει κάνει στα θαλάσσια σύνορά της, για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, και η επέκταση της συμφωνίας δεν σημαίνει παραμονή στο Δίνεκες. Για τη δήλωση αυτή δέχτηκε την κριτική του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ κυβερνητικοί παράγοντες σημειώνουν ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος προτείνει να σπάσει η συμφωνία που εξαιρεί τη Θράκη. Είναι προφανές ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν διαβάσει τι προβλέπει η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, είτε δεν καταλαβαίνουν τις προβλέψεις της. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, όσοι πρόσφυγες και μετανάστες φτάνουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πρέπει να παραμείνουν εγκλωβισμένοι εκεί μέχρι την εξέταση της αίτησης ασύλου τους και αναλόγως είτε να μεταφερθούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα είτε να επιστρέψουν στην Τουρκία. Παράλληλα όμως, παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι το θέμα ανακοινήθηκε όταν επιχειρηματίες της περιοχής που ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασαν την επιθυμία να δημιουργηθεί ένα κέντρο φιλοξενίας στην περιοχή λόγω των πολύ μεγάλων θετικών οικονομικών αποτόκων που έχει για την περιοχή. Για το λόγο αυτό, κυβερνητικοί παράγοντες κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να συσπυρώσει ακροδεξιά στοιχεία και να τα στρέψει εναντίον της, ενώ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα στελέχη της που έχουν δημιουργήσει το θέμα εκ του μηδενός. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης σε δηλώσεις του στη Δέλτα Τηλεόραση τονίζει την ξεκάθαρη άποψη του κόμματος ενάντια στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή. Η περιοχή μας αντιμετώπισε σοβαρότατο πρόβλημα όταν άρχισαν να εκδηλώνονται μεγάλες μεταναστευτικές ροές από τη χερσαία χώρα, δηλαδή από τον Εύρο. Έγινε μια δυναμική κίνηση τότε και δημιουργήθηκε ο φράχτης, ο οποίος ουσιαστικά μετέφερε τη ροή στη θάλασσα.
Δηλαδή, όξινε περισσότερο το πρόβλημα των νησιών και άμβλινε το πρόβλημα της Θράκης. Ήταν θετική απόφαση, η απόφαση όλων μας, όλων των κομμάτων, να μην εγκατασταθούν μετανάστες στην περιοχή της Θράκης. Την περιφρούρησα και εγώ με τους συναδέλφους μου, εδώ, όταν παρενέβημεν εγκαίρως τον κύριο Τόσκα τότε, όταν ακουγόταν φωνές να γκρεμιστεί ο φράχτης και να φέρουμε και εδώ μετανάστες κτλ. Πίσω στην Κομωτινή τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τη Μαρία την Αμπατζή, η οποία βρίσκεται στον απόϊχο της επίσκεψης του Νίκου Κοντζιά στην πρωτεύουσα της Ροδόπης. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία Χρύσα, καλησπέρα στους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Βρισκόμαστε στο κινηματοθέατρο Rex, δηλαδή την αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία μαζί με τις ερωταπαντήσεις, το διάλογο δηλαδή που αναπτύχθηκε με το κοινό του πρώην του τέως μάλλον Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοντζιά, ο οποίος με την ιδιότητα του Προέδρου του ΠΡΑΤΟ άνοιξε ένα κύκλο ομιλιών και οι συγκεκριμένοι είχε σαν θέμα Ελλάδα, Θράκη, Δημοκρατία. Σωστά κύριε Παπαχρήστου. Είναι κοντά μας ο Κοσμάς Παπαχρήστου, είναι μέλος του ΠΡΑΤΟ και συνεργάτης του Νίκου Κοντζιά. Πολύ σωστά τα είπατε. Και νομίζω το χρώμα της ομιλίας του Υπουργού στάθηκε στα ζητήματα της δημοκρατίας, της ευαισθησίας και του συναισθήματος στην πολιτική και στην αξιοκρατία. Αυτά ήταν τα τρία σημεία που στάθηκε η ομιλία του και βέβαια χωρίς να παραλείψουμε τα σημαντικά σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές προτάσεις για τη Θράκη με ειδικά μέτρα που είναι και άποψη και θέση του ΠΡΑΤΟ, αλλά και η πλούσια συζήτηση που έγινε και με τις ερωτήσεις που ακολούθησαν παρόλη τη μακρά ανάλυση από τον πρόεδρο του ΠΡΑΤΟ, του Νίκο τον Κοντζιά. Βέβαια τέθηκε και ένα θέμα από τον κύριο Κοντζιά, μίλησε, έκανε λόγο για να ξανατοποθετήσουμε στον πολιτικό χάρτη την προοδευτική, την αριστερή, τη δημοκρατική συμμαχία. Μια συμμαχία που θεωρείται ότι πραγματώνεται σήμερα στην Κομωτινή. Να ευχαριστήσουμε τους συμπολίτες μας που ανταποκριθήκαν καταρχήν στο κάλεσμα του ΠΡΑΤΟ και πραγματικά η μαζική αυτή συμμετοχή, η οποία ήταν και ενεργή συμμετοχή με τις ερωτήσεις και με το κλίμα που επικράτησε όπως είδατε και εσείς μέσα στην κατάμεστη αίθουσα, δείχνει ότι όντως υπάρχει σε πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας όρημη πλέον η ανάγκη για την δημιουργία της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, που αυτή είναι και η παριθμόν ένα φιλοδοξία της κίνησης ιδεών και δράσης του ΠΡΑΤΟ και του ίδιου του Προέδρου μας, του Νίκου του Κοντζιά. Και μάλιστα είναι εδώ παρόν στην Θράκη, στην Κομωτινή, κύριε Παπαχρήστου, σε μια περίοδο που έχει ανοίξει η συζήτηση για τις υποψηφιότητες στην αυτοδιοίκηση. Είδαμε μάλιστα στο κλείσιμο της ομιλίας να τον χαιρετά ο υποψήφιος περιφερειάς του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Κατσιμίγας. Ένα από τα στελέχη τουλάχιστον από τα πρόσωπα της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης, που είδαμε να είναι παρόντα σήμερα εδώ. Ανάμεσά τους ήταν ο Δήμαρχος Κομωτινής, ο Γιώργος Πετρίδης, αντιδήμαρχοι, πρώην υπουργοί, δηλαδή ένα πολύ πλούσιο, θα λέγαμε, ακροατήριο και πολιτικών και πολιτών, βέβαια. Ναι, και παραλείψαμε, θα έλεγα, ίσως το σύνολο των ήδη ανακοινωθέντων υποψηφίων, έτσι, και αντιδημάρχων και ο κύριος Σωτηρακόπουλος ήταν, είδα και τον κύριο Γκαράνη. Αυτό μας χαροποιεί διότι σημαίνει ότι στην σκέψη τους και στην δική μας σκέψη υπάρχει η οριμότητα για να υπάρχουν συγκλήσεις. Και πραγματικά αυτό θα είναι το επιθυμητό. Και σε αυτήν την κατεύθυνση εργαστήκαμε και αυτή ήταν και η παρένεση από την πλευρά του Προέδρου και στις συναντήσεις μαζί του με τους υποψηφίους που ήδη γνωρίζουμε. Μαρία Χρύσα, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Παπαχρήστου. Σίγουρα είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να θίξουμε. Η ζωντανή μετάδοση εξάλλου της Δέλτα Τηλεόρασης έδωσε αφορμή για σκέψη σίγουρα στους τηλεθεατές του καναλιού. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι εσύ, γιατί ξέρω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος. Μαρία, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ από την πλευρά μου και από το στούντιο εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, είναι αν ο κύριος Κοντζιάς, ο τέος πλέον υπουργός εξωτερικών της χώρας,
Έχει κάνει κάποια δήλωση, αναφέρθηκε στην περιοχή, κάτι το οποίο μας αφορά τουλάχιστον τόσο για την Ροδόπη, όσο και γενικότερα για τη Θράκη, αλλά και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ερώτηση της από το στούντιο αφορούσε στο αν έκανε κάποια δήλωση αναφορικά με τη Θράκη και με τη Ροδόπη. Είπε πάρα πολλά, να πούμε, Μαρία Θύσα, για αυτό το κομμάτι, όπως και για τις σχέσεις με την Τουρκία, με τη γείτονα. Εξήγησε βέβαια ότι είμαστε φίλοι, αναφέρθηκε στη Σμύρνη, στην εκεί παρουσία του και το πώς αγκαλιάστηκε, και σε θέματα βέβαια τακτικής και πολιτικής που, αν θέλετε, χρησιμοποιεί η γειτονική χώρα δια του Πρόεδρου της. Αλλά ο λόγος εσάς, κύριε Παπαχρήστο. Νομίζω τα είπατε όλα και νομίζω καλό είναι να τα δούνε και από τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει του Προέδρου μας στο κανάλι σας. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την τηλεόραση Δέλτα και επίσης μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους συντοπίτες μας που μαζικά πλαισιώσανε αυτή την εκδήλωση του Πράτο. Κύριε Παπαχρήστου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Σας αποδεσμεύουμε για να συναντήσετε και τον κύριο Κοτζιά, τα στελέχη του Πράτου από την περιοχή. Μαρία Χρύσα, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Μπατζή και φυσικά τον κύριο Κοσμά Παπαχρήστου, μέλος του Πράτου. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με πιθανές υποψηφιότητες και οριστικές αποχωρήσεις. Συνεχίζεται η προεκλογική περίοδος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Μετά την ανακοίνωση αποχώρησης από την παράταξη του Βαγγέλη Λαμπάκη, της κυρίας Βρετοπούλου, έρχεται και μια νέα πιθανή υποψηφιότητα, αυτή του Βαγγέλη Ρούφου. Σε ανακοίνωση ότι θα συμμετέχει στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, προχώρησε ο πολιτευτής Βαγγέλης Ρούφος, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος δήμαρχος ή θα συσταδευτεί με κάποιον άλλον υποψήφιο δήμαρχο. Ο τίτλος της ανακοίνωσής του είναι «Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας νέος», με ιδιαίτερη αναφορά στο όραμά του για την Αλεξανδρούπολη. Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, Όλγα Βρετοπούλου, προχώρησε σε παρέτηση από την παράταξη Πόλη και Πολίτες του Βαγγέλη Λαμπάκη, θέτοντας τον εαυτό της στη διάθεση του επικεφαλής της παράταξης Δήμος για Όλους του Γιάννη Ζαμπούκη να την αξιοποιήσει όπου κρίνει. Ακολούθησε η διαγραφή της από την Προεδρία της Δημοτικής Κοινότητας και η πάυση της από τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης της ΝΟΔΕ Εύρου. Στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, επίσημες υποψηφιότητες υπάρχουν από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη και την παράταξη Πόλη και Πολίτες, από τον επικεφαλής της παράταξη Ανάσα Παύλο Μιχαηλίδη, από τον στηριζόμενο από το ΚΚΕ Σάββα Δευτεραίο, από τον δικηγόρο Νίκο Τζανίδη με τον συνδυασμό του Αλλάζουμε, από τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΙΑ Βαγγέλη Μητυλινό, από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη. Ήδη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετρά 6 επίσημες υποψηφιότητες. Και υπάρχουν και τα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν βγει επίσημα στον προεκλογικό αγώνα. Ο Δούκας Φραγκούλης, που ακόμη είναι σε συναντήσεις και συζητήσεις με φίλους και γνωστούς. Ο Γιώργος Καΐσας, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Εύρου και πλέον προστίθεται. Και ο Βαγγέλης Ρούφος, που πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά θα διεκδικήσει την ψήφο των δημοτών της Αλεξανδρούπολης. Στον απόϊχο τώρα, κυρίες και κύριοι, της ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Τσίπρα και Ιερώνυμου για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο 105,5, ο Νίκος Βέρκος. Θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφορικά με τις θέσεις, ουσιαστικά, Νίκο, οι οποίες τώρα πλέον μένουν κενές στο δημόσιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχαμε πει και χθες επιβεβαιώνεται, ότι δηλαδή με την αφαίρεση από τον κατάλογο των δημοσίων υπαλλήλων περίπου 9.000, όπως υπολογίζονται από εκκλησιαστικούς κύκλους ιερέων, έτσι ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη στη θέση τους τα επόμενα χρόνια αντίστοιχου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων σε νευραλγικούς τομείς, νευραλγικούς κοινωνικούς τομείς και τομείς της δημόσιας διοίκησης, εκεί που χρειάζονται πραγματικά. Είναι μια δυνατότητα η οποία δόθηκε μέσα από αυτή την ιστορική συμφωνία
του Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη και νομίζω και η καλύτερη πτυχή αυτής της συμφωνίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άλλωστε και ο ίδιος, μίλησε για αυτή τη δυνατότητα η οποία δίδεται. Ξεκαθάρισε βεβαίως ότι αυτές οι προσλήψεις δεν μπορούν να γίνουν μέσα στο 2019, αλλά έτσι δημιουργείται ένα μεγαλύτερο περιθώριο για το δημόσιο τομέα, για τον δημόσιο τομέα, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί, να φτιάξει ισχυρές δομές, να στελεχωθεί με κόσμο, με νέους επιστήμονες, με ανθρώπους σπουδαγμένους και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλή γνώση των αντικειμένων τους, έτσι ώστε να υπάρξει και η ποιοτική αναβάθμιση των παροχών που δίνει ο δημόσιος τομέας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υποστελέχωση σε σημαντικές δομές του κράτους, είτε μιλάμε για τη δημόσια υγεία, είτε μιλάμε για την παιδεία, όπου συνεχίζουμε δυστυχώς ως κράτος να έχουμε αυτήν την, λόγω των μνημονιακών περιορισμών του παρελθόντος, να έχουμε αυτόν τον μηχανισμό με τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται ως αναπληρωτές. Έχουμε αντίστοιχα πολλές ανάγκες σε μια σειρά άλλους τομείς και στην κοινωνική πρόνοια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και αυτή, έτσι ώστε να δούμε τα θετικά αυτής της συμφωνίας. Αναφορικά λοιπόν τώρα με την επόμενη μέρα και με το άμεσο μέλλον, ουσιαστικά έχουμε να περιμένουμε κάτι από αυτήν τη συμφωνία, μετά και τις δηλώσεις δηλαδή του κυβερνητικού εκπροσώπου? Νομίζω ότι πλέον η μπάλα βρίσκεται στα χέρια της ιεραρχίας. Τους επόμενους μήνες και τουλάχιστον μέχρι τα αρχές του επόμενου έτους θα πρέπει η ιεραρχία να φτάσει να φτιάξει ουσιαστικά την άποψή της, να δημορφώσει την άποψή της γύρω από αυτή τη συμφωνία, να εξεταστούν βεβαίως και από τις δύο πλευρές και από τους νομικούς και των δύο πλευρών όλες οι πτυχές αυτής της πολύ δύσκολης έτσι κι αλλιώς υπόθεσης. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόταν το δημόσιο και η εκκλησία σε μια άτυπη διαρκή δικαστική διαμάχη για αυτή την εκκλησιαστική περιουσία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν επίσης πώς θα αντιδράσουν και οι εσωτερικοί κύκλοι της εκκλησίας, να δούμε ποιες θα είναι επίσης οι αντιδράσεις από το κλήρο, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Υπήρξαν όμως και οι διαβεβαιώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι δεν πρόκειται να φυγούν τα εργασιακά ή ασφαλιστικά δικαιώματα των ιερέων, και βεβαίως από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε και στην υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Είναι, ξαναλέω, μια ιστορική συμφωνία η οποία έρχεται να λύσει ένα ζήτημα και διενέξεις πάρα πολλών ετών, και νομίζω ότι υπό αυτή την έννοια θα υπάρξει πάρα πολύ, πολύ καλές εξελίξεις στο μέλλον. Πάντως πρέπει να κρατήσουμε και την φράση του νομικού συμβούλου, του ειδικού νομικού συμβούλου της Αρχιεπισκοπής, του κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνό μας νωρίτερα το μεσημέρι, και ο οποίος είπε ότι εκείνοι οι οποίοι πρέπει, η πλευρά που πρέπει να προχωρήσει και να διανύσει μια απόσταση μέχρι να φτάσει στη συμφωνία είναι η πλευρά της Εκκλησίας. Υπό αυτή την έννοια καταλαβαίνουμε ότι από την πλευρά της Εκκλησίας πρέπει να γίνουν ακόμα παραχωρήσεις, πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις και πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί, στους οποίους βεβαίως η πολιτεία δεν έχει ανάγκη να κάνει. Από ό,τι φαίνεται όμως, Νίκο, βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο και από την πλευρά της Εκκλησίας η όλη αυτή υπόθεση, προκειμένου να γίνουν όλες αυτές οι υποχωρήσεις και οι δρόμοι που πρέπει να διανυχθούν, ούτως ώστε να φτάνουμε σιγά σιγά στο αποτέλεσμα. Σε καλό δρόμο, διότι πολύ απλά με το σχήμα το οποίο επελέγει και με την πρόταση τη συμβαστική στην οποία κατέληξαν Τσίπρας και Ιερώνυμος, μιλάμε για μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία, η οποία θα δημιουργήσει και τις συνθήκες για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κάθεται σε μια μεριά και απλώς παραμένει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη. Υπό αυτή την έννοια, τα έσοδα για το κράτος αλλά και για την Εκκλησία θα υπάρχουν. Επίσης, θα αποσβαίνεται το κόστος της επιχορήγησης από το κράτος προς την Εκκλησία για την μισθοδοσία των ιερέων. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο καλός δρόμος φαίνεται ότι από τους τουλάχιστον πιο σόφρονες και ήπιους ανθρώπους στην ιεραρχία φαίνεται ότι έχει γίνει αντιληπτό, και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε πολύ καλά από εδώ και πέρα. Νομίζω. Και εντάξει, τα προβλήματα βεβαίως νομικής φύσης θα υπάρχουν. Δεν είναι εύκολο. Ξαναλέμε, μιλάμε για ένα πλαίσιο το οποίο ήταν εξαιρετικά μπερδεμένο, και όπως είπε μάλιστα και ο κύριος Δρόσος, ο διαπρεπής συνταγματολόγος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πάλι στο σταθμό μας σήμερα. Οι προηγούμενοι νόμοι οι οποίοι υπήρξαν και οι διευθετήσεις ουσιαστικά περιέπλεκαν ακόμα περισσότερο το όλο ζήτημα. Τώρα λοιπόν με αυτή τη συμφωνία έρχονται οι δύο πλευρές να βρουν μια απλή λύση, η οποία θα τελειώσει και όλα τα προβλήματα του παρελθόντος.
Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το σίγουρο είναι αυτό, να το παρακολουθήσουμε στην πορεία του ως έχει το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Νίκος Βέρκο. Συνεχίζονται τώρα, κυρίες και κύριοι, καθημερινά οι συλλήψεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διακίνηση παράνομων φαρμάκων και φαρμακευτικών συσκευασμάτων, ύστερα από καταγγελίες πολιτών για παράνομες ηλεκτρονικές σελίδες στο διαδίκτυο. Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη πριν από λίγες ημέρες μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της χώρας για τον εντοπισμό παράνομων και επικίνδυνων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος, επιποδός είναι τις τελευταίες ημέρες οι υγειονομικές αρχές και ειδικά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανές νέες ποσότητες παράνομων και επικίνδυνων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής. Επίσης, στην Ελλάδα να επισημάνουμε ότι δεν επιτρέπεται κατά νόμο να διακινούνται φάρμακα από το διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος καταναλωτής βρει οποιοδήποτε σελίδα, είτε προέρχεται από την Ελλάδα, είτε προέρχεται από το εξωτερικό, ιστοσελίδα φάρμακο να πωλείται στο διαδίκτυο, τότε είναι 100% ψευδοεπίγραφο. Άρα, αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε στον κόσμο είναι πρώτον να αποφεύγει να αγοράζει φάρμακα από το διαδίκτυο, να αποφεύγει να αγοράζει προϊόντα τα οποία πλασάρονται ως συμπληρώματα διατροφής, φυσικά προϊόντα κλπ. Τα οποία υπόσχονται συνήθως θαυματουργές θεραπείες, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει τι περιέχουν μέσα και διακινούνται από μη εξουδετερωμένα κανάλια, δηλαδή δεν έχουν περάσει από τον ΕΟΦ και δεν διακινούνται από το κανάλι του φαρμακείου. Γιατί αυτά είναι κατά 99% επίσης πλαστά ή εν πάση περιπτώσει επικίνδυνα. Σήμερα εκτιμάται ότι περίπου το 2-3% των φαρμάκων που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλαστά, ενώ υπολογίζεται ότι οι χώρες προέλευσης είναι κυρίως η Ινδία και η Αφρική. Στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλα κράτη, φαίνεται ότι το ποσοστό προς το παρόν είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει έντονη ανησυχία ότι σύντομα θα αυξηθεί, καθώς όλο και περισσότεροι αγοράζουν από το διαδίκτυο σκευάσματα για αδυνάτισμα και αισθητική δηλειτουργία, ενώ για τα συμπληρώματα διατροφής βρίσκονται ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων. Ο μόνος τρόπος να είναι απολύτως βέβαιος κάποιος ότι το φάρμακο παίρνει είναι ελεγμένο είναι από τα επίσημα δίκτυα διανομής, που στην Ελλάδα είναι μόνο τα φυσικά φαρμακεία. Πρέπει να ξέρουμε ότι οτιδήποτε και να υπόσχεται πράγματα τα οποία φαντάζουν πολύ ελπιδοφόρα ή θαυματουργά, συνήθως εμπεριέχει μία μικρή ή πολύ μεγαλύτερη δόση απάτης. Υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από την αγωνία του κόσμου να φροντίσει για την υγεία του και ειδικά για δύσκολες ασθένειες όπως ο καρκίνος που πολύ συχνά βλέπουμε στο διαδίκτυο, θεραπείες που υπόσχονται λύσεις ή κάτι τέτοια. Δυστυχώς πιάνονται από την απελπισία του κόσμου. Καλό είναι λοιπόν όποιος θέλει να προμηθευτεί ένα τέτοιο σκεύασμα ή αν έχει μια απορία για το αν αυτό που είδε κάπου είναι καλό ή όχι, να απευθυνθεί στο φαρμακοποιό ή στο γιατρό του και να ρωτήσει πριν το προμηθευτεί και πριν το χρησιμοποιήσει, γιατί αλλιώς μπορεί να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην υγεία του. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ένας στους 5 κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προμηθευτεί φάρμακα μέσω διαδικτύου χωρίς να λάβει συμβουλή ή να ρωτήσει γιατρό. Εκτιμάται μάλιστα ότι ο τζίρος της ηλεκτρονικής διακίνησης αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι στο διαδίκτυο διακινούνται παραποιημένα σκευάσματα που μπορεί να είναι άκρως επικίνδυνα και με ενημερωτικές του οδηγίες επισημαίνει στους πολίτες ότι αφορά στην παράνομη εμπορία μέσω διαδικτύου και πως στις περισσότερες περιπτώσεις το 50% των σκευασμάτων είναι παραποιημένα και μπορεί να κοστίσουν ακόμη και τη ζωή σε όλους όσους τα λαμβάνουν. Μπορώ να σας πω προσωπικά ότι έχουν έρθει πολλές φορές πελάτες που εξυπηρετούνται από το φαρμακείο και μου έχουν ρωτήσει, είδα το τάδε στο ίντερνετ, είδα το τάδε στην τηλεόραση, είδα. Και ρωτάνε αν αυτό είναι καλό ή κακό για να το πάρουν κλπ. Εμείς, από Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, πάρα πολλές φορές που εντοπίζουμε τέτοια προϊόντα και τέτοιες ιστοσελίδες, καταγγέλλονται στις αρμόδιες αρχές και στον ΕΟΦ και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και αποσύρονται. Αλλά δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα αυτών. Όπως ξέρετε, το διαδίκτυο είναι ένας ωκεανός πληροφορίας και αρκετά ανεξέλεκτος, όπου μπορεί ο καθένας να, από οπουδήποτε, από οποιοδήποτε απίθανο σημείο, να ανεβάσει μια ιστοσελίδα και να προωθεί οτιδήποτε ο ίδιος φαντάζεται ότι είναι καλό ή κακό. Οπότε, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει έλεγχος αυτά, μόνο από εξουδετερωμένες πηγές, ηλεκτρονικά καταστήματα που να ανήκουν σε φαρμακεία, τα οποία μπορούν να διακινούν συμπληρώματα διατροφής, όχι φάρμακα και πάλι, βιταμίνες και τέτοια, μπορούν να παίρνουν από εκεί ο κόσμος. Και εκεί πάλι με πολύ προσοχή και φυσικά μόνο τα φυσικά σημεία, τα φαρμακεία της γειτονιάς τους. Ως υγειονομική βόμβα τώρα χαρακτηρίζει τις δημοτικές τουαλέτες στο Σουφλί ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Δημήτρης Δαρούσης, τονίζοντας εκτός αυτού την άσχημη εικόνα που μεταφέρεται στους επισκέπτες. Επιπλέον ερωτώμενος σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, υπογραμμίζει πως αυτό βρίσκεται μόνο στα χαρτιά.
Ευθύνες προς τη Δημοτική Αρχή Σουφλίου επιρρύπτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Δημήτρης Δαρούσης, τονίζοντας πως κανένα έργο δεν έχει μέχρι στιγμής αποπερατωθεί, ενώ το 2018 βαίνει προς το τέλος του. Ο ίδιος τονίζει την ανάγκη μελετών από τη Δημοτική Αρχή ως απαραίτητη διαδικασία για παραγωγική δραστηριότητα. Ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί μια αντιγραφή επικόλυσης, θα έλεγα, των προηγούμενων ετών. Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο επαναλαμβάνεται όλα αυτά τα χρόνια τα οποία βρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν με λείπει που βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα έργο το οποίο να έχει προχωρήσει. Πραγματικά πέρασε όλη η χρονιά του 2018 και δεν είδαμε από το Δήμο κανένα έργο. Πέραν από τις απλές συντηρήσεις, μισθώσεις μηχανημάτων, καθαρισμούς αντιπυρικών ζωνών κτλ., τα οποία είναι κάποιες κλασικές εργασίες που γίνονται κάθε χρόνο στους Δήμους. Πέραν από αυτά τα συγκεκριμένα έργα, δεν έχει πραγματοποιηθεί τίποτα στο Δήμο Σουφλίου. Πραγματικά χάνονται τα χρόνια το ένα πίσω από το άλλο. Υπάρχει μια δημοτική αρχή, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να τρέξει ούτε ένα έργο. Εμείς από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχω πει ότι αν ο Δήμος δεν κάνει μελέτες, δεν μπορεί να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε κανένα έργο. Ο κύριος Δαρούσης επισημαίνει ότι υπάρχει αδράνεια στο Δήμο Σουφλίου όσον αφορά στην κατασκευή κάποιου έργου, εξηγώντας πως το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου παραμένει απλώς και μόνο στα χαρτιά. Αυτή τη στιγμή δεν κατασκευάζεται κανένα έργο στο Δήμο Σουφλίου. Άρα το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίζουμε είναι στην ουσία κάποια χαρτιά, τα οποία λένε κάποια έργα, τα οποία προτίθεται η Δημοτική Αρχή να κάνει. Η οποία βέβαια η Δημοτική Αρχή σε 5-6 μήνες τελειώνει. Άρα θα πρέπει να κάτσει να μας πει τι έκανε. Το θέμα είναι ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό λέμε εμείς καθημερινώς στα Δημοτικά Συμβούλια. Θεωρούμε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να συνεχίσει άλλο την πορεία της. Θα πρέπει να τερματιστεί με τη διαδικασία των εκλογών. Θα κληθούν οι δημότες τον Μάιο να ψηφίσουν για τις δημοτικές εκλογές, όπου εκεί θα πρέπει με την ψήφο τους να στείλουν το μήνυμα της αλλαγής. Αυτό θέλουμε και εμείς να πούμε στον κόσμο, ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει αλλαγή στο Δήμο Σουφλίου. Ο Δήμος Σουφλίου έχει πάρα πολλές δυνατότητες, είναι μια δυναμική περιοχή, είναι μια περιοχή η οποία συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα και θα πρέπει όλα αυτά μαζί να υπάρξει μια δημοτική αρχή η οποία θα ασχοληθεί πραγματικά σε συνεργασία με τους φορείς και τους τοπικούς συλλόγους και οργανισμούς γενικότερα που υπάρχουν στο Δήμο, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Ο κύριος Δαρούσης υπογραμμίζει ως πρόβλημα και την κατάσταση που επικρατεί στις δημοτικές τουαλέτες του Σουφλίου, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την καθαριότητά τους, γεγονός που τις καθιστά τόσο επικίνδυνες για την υγεία των πολιτών και των επισκεπτών, όσο και απαράδεκτο ως θέαμα. Η δημοτική μας παράταξη, μετά από καταγγελίες και αναφορές κατοίκων του Σουφλίου και μετά από επίσκεψη που έκαναν μέλη της παράταξης μας εκεί, διαπιστώθηκε η κακή κατάσταση των δημοτικών τουαλετών του Δήμου Σουφλίου, του Σουφλίου συγκεκριμένα. Στο Σουφλίου υπάρχουν δύο σημεία τα οποία αποτελούν δημοτικές τουαλέτες, τα οποία η εικόνα είναι πραγματικά τραγική. Δεν μπορεί να φανταστεί, δηλαδή, να μπορώ να φανταστώ εγώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μέσα εκεί. Δηλαδή, μιλάμε για μια υγειονομική βόμβα, η οποία υπάρχει με ευθύνη του Δήμου. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος από το Δήμο ο οποίος να πηγαίνει να καθαρίζει τις τουαλέτες. Δεν υπάρχει καμιά υπηρεσία η οποία να συντηρεί τις εγκαταστάσεις αυτές. Και πολύ περισσότερο μας αναφέρονται και περιστατικά όπου λεωφορεία, τα οποία επισκέπτονται, τουρίστες δηλαδή που επισκέπτονται το Σουφλί, σταματάνε λεωφορεία στα σημεία αυτά, πηγαίνουν οι ξένοι άνθρωποι στις τουαλέτες και αντικρίζουν αυτή την κατάσταση. Τη συνεργασία γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών άλλαξε σε μόλις ένα χρόνο η όψη του πρώτου δημοτικού σχολείου της Αλεξανδρούπολης, καθιστώντας το ένα από τα ομορφότερα σχολεία στη χώρα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε ένα από τα ομορφότερα σχολεία της χώρας φαίνεται να έχει εξελιχθεί το πρώτο δημοτικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης. Με τη συνδρομή των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, το σχολείο αυτό έχει μεταμορφωθεί κυριολεκτικά σε μια κυψέλη μάθησης και συνεργασίας. Οι ιδέες για ένα όμορφο σχολείο βρίσκονται πάντοτε μέσα μας, και στους δασκάλους και στους γονείς. Οι σύλλογοι του πρώτου δημοτικού σχολείου, όπως και οι σύλλογοι άλλων σχολείων, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και είχαν ξεκινήσει ήδη δειλά-δειλά να προσπαθούν να μορφύνουν το χώρο. Αυτό το κομμάτι που κάναμε και φάνηκε έτσι τόσο έντονα, ξεκίνησε από πέρυσι, με την ιδέα να αλλάξει μία πινακίδα που υπήρχε στην κεντρική πύλη του σχολείου, στην Συμβολή των Οδών 28 Οκτωβρίου και Ανατολικής Θράκης, η οποία είχε γίνει στόχος ανθρώπων που βάφαν με παιδιών, φαντάζομαι, που βάφαν με σπρέι.
Έτσι ξεκίνησε να γίνει μια πινακίδα μυρογνωμόνιο στην κεντρική είσοδο. Και στη συνέχεια μια πινακίδα σε μάλλον vintage στυλ, να το πω, στο παλιό κτίριο. Να φαίνεται ότι είναι το πρώτο δημοτικό σχολείο. Πέραν του εντυπωσιακού σχεδίου των κυψελών, υπάρχει και η περίφημη πόρτα βιβλίο και η πόρτα μυρογνωμόνιο. Όλα αυτά σχεδιασμένα σε συνεργασία ανάμεσα στους γονείς, μαθητές και την ομάδα που ανέλαβε το εικαστικό κομμάτι. Το καινούριο κτίριο στο παράρτημα, το οποίο είναι σχετικά καινούριο, ήμασταν κάθε μέρα σχεδόν στη θέση να βάφουμε και να σβήνουμε συνθήματα, βομολογίες, ζωγραφιές που γίνονταν τις απογευματινές ώρες. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε, και όταν λέω σκεφτήκαμε, θα συμπεριλαμβάνεται μαθητές, γονείς και δασκάλους. Να, αντί να βγάζουν οι άλλοι την ψυχή τους εκεί, να τη βγάλουμε εμείς. Έπεσε λοιπόν η ιδέα να κάνουμε μια ζωγραφιά. Ξεκίνησε λοιπόν η ζωγραφιά στο κάτω, στο κομμάτι της ράμπας και έγιναν οι πρώτες κυψέλες. Ταυτόχρονα έγινε και η πόρτα, η πόρτα βιβλίο. Ήταν η ιδέα μιας μαμάς μαθητή μας, μαζί με άλλες ιδέες που μας έριξαν στο τραπέζι, της Αρχοντούλας της Πυρπυρή. Τις είδαμε, τις μελετήσαμε τις προτάσεις και αποφασίσαμε να κάνουμε την πόρτα βιβλία. Οι εργασίες ξεκίνησαν πέρυσι και ολοκληρώθηκαν φέτος το Σεπτέμβρη με δαπάνες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Το Graffiti ολοκληρώθηκε φέτος το Σεπτέμβρη. Το έχει επιμεληθεί το Μητρουλάκη Σκρού, είναι οι καλλιτέχνες. Και όλα αυτά τα έργα έγιναν δαπάνες των γονέων. Αυτή είναι η σειρά. Έτσι έχει γίνει. Κατά καιρούς οι γονείς μαζεύονται απόγευμα με μία πρόσκληση. Μαζεύονται να ζωγραφίσουν και στην αυλή, να βοηθήσουν στον καθαρισμό του σχολείου. Είναι όλοι οι γονείς κοντά στο Σύλλογο, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η ιστορία των αλλαγών μας. Κλειστά ήταν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα, καθώς οι εκπαιδευτικοί προσήλθαν στις κάλπες προκειμένου να αναδείξουν τα μέλη των νέων υπηρεσιακών συμβούλων. Στον Εύρο, η εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά σε όλα τα εκλογικά κέντρα, 4 τον αριθμό, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Εύρου. Εκλογές για την ανάδειξη των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται σήμερα στον Εύρο. Οι κάλπες άνοιξαν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στις 5 το απόγευμα, ενώ η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Αν χρειαστεί πάντως, υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί παράταση. Διεξάγονται οι εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. Οι εκλογές αυτές γίνονται με την ευθύνη του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να εκλεγούν οι αιρετοί εκπρόσωποι όλων των συναδέλφων μέσα στα υπηρεσιακά συμβούλια. Ψηφίζουμε για 3 υπηρεσιακά συμβούλια. Για ΠΙΣΠΕ, που είναι το υπηρεσιακό κάθε νομού, για ΑΠΙΣΠΕ, που είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της περιφέρειας, της κάθε περιφέρειας, και ψηφίζουμε και για το ΚΙΣΠΕ, όπου είναι το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, που εδρεύει στο Υπουργείο. Στον Εύρο υπάρχουν 4 εκλογικά κέντρα, ένα εκ των οποίων βρίσκεται στη Σαμοθράκη. Αξίζει να σημειωθεί πως τα επίπεδα υπηρεσιακών συμβουλίων είναι 3. Το ΠΙΣΠΕ για την πρωτοβάθμια, το ΠΙΣΔΕ για την δευτεροβάθμια σε επίπεδο νομού ή διευθύνσεων εκπαίδευσης και το ΑΠΙΣΠΕ-ΑΠΙΣΔΕ σε επίπεδο περιφέρειας. Για το ΠΙΣΠΕ είναι ένα πενταμελές συμβούλιο. Αποτελείται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, από 2 εκπαιδευτικούς που τους βάζει η διοίκηση και 2 εκλεγμένους εκπαιδευτικούς. Από κάποιες παρατάξεις που είναι μέσα στο Συμβούλιο όταν συνεδριάζουν. Ασχολείται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μεταθέσεις εντός νομού, με τις αποσπάσεις εντός νομού, με όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές, με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών, με τις αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας αναπληρωτών, με αναγνωρίσεις μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ό,τι αφορά δηλαδή μέσα σε επίπεδο νομού, τις υπηρεσιακές μεταβολές των συναδέλφων. Να σημειωθεί ότι τα σχολεία σήμερα παρέμειναν κλειστά σε όλη τη χώρα για την διενέργεια των εκλογών αυτών. Η προεκλογική περίοδος έχει ολοκληρωθεί. Ήταν σε ένα ήρεμο κλίμα μεταξύ των υποψηφίων και των παρατάξεων. Για κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο ο αριθμός των υποψήφιων παρατάξεων είναι διαφορετικός. Είναι άλλες οι παρατάξεις που κατεβαίνουν για ΠΙΣΠΕ, άλλος ο αριθμός για το ΑΠΙΣΠΕ και άλλος για το ΚΙΣΠΕ.
την ευκαιρία στους ενδιαφερομένους να σχηματίσουν μια σφαιρική εικόνα για το έργο και την εποχή του Μποστ, δίνει η Σχολή Γλωσσολογίας στην Κομωτινή. Στις αρχές, με συγχωρείτε, Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί μια διημερίδα με ομιλητές αλλά και σκίτσα του μεγάλου καλλιτέχνη Μέντι Μποσταντζόγλου στην πρωτεύουσα της Ροδόπης. Τα έργα και τις ημέρες του μεγάλου καλλιτέχνη Μέντι Μποσταντζόγλου, η Μποστ, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν φοιτητές και πολίτες στην διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Κομωτινή στις αρχές Δεκεμβρίου. Υλικό και ομιλίες από τον μοναδικό σκητσογράφο, ευθυμογράφο, γελιογράφο, θεατρικό συγγραφέα, στιχουργό και ζωγράφο. Φέτος αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό αρχές Δεκεμβρίου, όπου θα δούμε τον Μέντι Μποσταντζόγλου από πολλές πλευρές, όχι μόνο από τη γλώσσα που είναι και το πιο ενδιαφέρον βέβαια, κατά τη γνώμη μου, αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο και ως εκφραστή μιας πολιτικής κατάστασης, μάλλον όχι εκφραστή, ως διαμεσολαβητή, πώς δηλαδή μετέφερε την κατάσταση στο λαό, μέσα από τα σκίτσα του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και μέσα από το χιούμορ βέβαια, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η διημερίδα θα υπάρχουν αναρτημένα έργα του, ενώ καθηγητές και φοιτητές που θα συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν για τον καλλιτέχνη από τον ίδιο τον γιο του, που θα είναι παρόν, αλλά και από τον Θανάση Παπαγεωργίου. Θα έχουμε προσκεκλημένους και ειδικούς γλωσσολόγους από τον κύριο Νάκα από την Αθήνα. Θα μιλήσουμε και εμείς από εδώ ή από το Πανεπιστήμιο, εγώ, ο κύριος Τσουρής, η κυρία Γαβριλίδου, αρκετοί συνάδελφοι από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Δεν έχουμε ακόμη στάνταρ τους ομιλητές. Οι φοιτητές μας θα συμμετέχουν μέσα από διάφορα, έτσι, που τους έχουμε δώσει κάποια ερωτηματολόγια να συμπληρώσουν, να δούμε πώς τον προσλαμβάνουν τον Μπόστ, που είναι πολύ ενδιαφέρον, πώς προσλαμβάνει τον Μπόστ τη νέα γενιά. Γελάει μαζί του ή της φαίνεται διάφορος. Και επίσης η Μυρσίνη Λαντζουράκη, και πρέπει να την ευχαριστήσω πολύ για αυτό το πράγμα, προσφέρθηκε να μας κάνει και κάποια δραματοποίηση κάποιων κομματιών του Μποστ με ηθοποιούς. Ένα σημαντικός κύκλος με τις εκδηλώσεις για το Μάνο Χατζηδάκη έκλεισε για το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Ξάνθης. Ωστόσο, οι δραστηριότητες συνεχίζονται και το μήνα Νοέμβριο με ταινίες και ενημερωτικές δράσεις που καλύπτουν όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα. Μια πολύ καλή χρονιά χαρακτηρίζεται το 2018 για το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Ξάνθης, αυτή που διανύουμε. Κάθε μέρα της εβδομάδος υπάρχουν δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα με στόχο την λαϊκή παράδοση. Ενώ κάθε μήνα με την κινηματογραφική λέσχη προβάλλεται ένας δημιουργός. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΦΕΚΣ οργανώνει κάθε μήνα μια σειρά από δραστηριότητες που ενισχύουν τόσο την δυναμική του μουσείου, όσο νομίζω και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες που θέλουμε να γίνονται συμπληρωματικά εδώ στην πόλη της Ξάνθης. Η τρίτη είναι αφιερωμένη στην κινηματογραφική μας λέσχη και παρουσιάζει κάθε μήνα ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα σε κάποιον μεγάλο δημιουργό, ενώ αυτόν τον μήνα, το Νοέμβριο, θα είναι αφιερωμένο στους Ιαπωνικούς θησαυρούς. Είναι μια σειρά από σκηνοθέτες πάρα πολύ σπουδαίοι που τις προηγούμενες δεκαετίες του 60-70 έδωσαν λαμπρά δείγματα κινηματογραφικής γραφής, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο οι νεότεροι να τα γνωρίσουν και οι παλιότεροι να θυμηθούν όσοι είδαν αυτές τις πολύ σπουδαίες ταινίες. Τις Τετάρτες γίνονται εκδηλώσεις που αφορούν τη λαϊκή παράδοση και τις τροφές. Τις Πέμπτες ταινίες και συζητήσεις για εφήβους, ενώ οι Παρασκευές, τα Σάββατα και οι Κυριακές είναι αφιερωμένες στα βιβλία. Οι εκδηλώσεις που έγιναν για τον Μάνο Χατζηδάκη μόνο ικανοποίηση έφεραν στα μέλη του μουσείου, που πλέον, μετά και τις συνεργασίες που υπήρξαν για το σκοπό αυτό, μπαίνουν νέοι στόχοι. Έκλεισε, θα λέγαμε, ένας πολύ σημαντικός κύκλος δραστηριοτήτων, δηλαδή αυτό που προσπάθησε να κάνει το μουσείο και η ΦΕΚ ήταν να καλέσει μια σειρά σημαντικών ανθρώπων, φίλων και συνεργατών του Μάνου Χατζηδάκη, ώστε να το γνωρίσουμε. Έξω και ο τίτλος του φεστιβάλ μας, η Ξάνθη του Μάνου Χατζηδάκη. Με τη βοήθεια εδώ των συνεργατών του μουσείου, κάναμε μια σειρά καταγραφών από τις απόψεις όλων αυτών που πέρασαν αυτά τα 13 χρόνια από την Ξάνθη, με τελευταίο το Σπύρο το Σακά. Έτσι είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τι ήταν αυτό που ενθουσίαζε τον Μάνο Χατζηδάκη και έγραφε στα βιογραφικά του και σε άλλα σημειώματα ότι γεννήθηκε στην Ξάνθη, αλλά και τι ήταν αυτό που τον εκνεύριζε, προσπαθώντας λίγο να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Αυτός ο κύκλος έχει κλείσει πλέον για μας, αλλά έχει αναπτυχθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με τα πανεπιστήμια, οι οποίοι ήταν συνεργάτες εδώ στο φεστιβάλ, τόσο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όσο το Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης και της Φιλιππούπολης. Και αυτό το κλίμα πια νομίζω ότι μας δίνει το έναυσμα για τη συνέχιση του φεστιβάλ με ένα νέο στόχο πια και καινούριο σκοπό.
Η μεταποίηση και ο πρωτογενής τομέας φαίνεται ότι αποτελούν το φως της ελπίδας για την ανάκαμψη της οικονομίας στην περιοχή της Ξάνθης. Η στροφή προς νέες καλλιέργειες και η επαναλειτουργία βιοτεχνιών που είχαν κλείσει την περίοδο της κρίσης αναζωπηρώνουν το ηθικό των ξανθιωτών, οι οποίοι περιμένουν και νέα αναπτυξιακά εργαλεία επάνω στους συγκεκριμένους τομείς. Μετά από 4 χρόνια αρχίζει να επανακάμπτει η οικονομική δραστηριότητα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Αιτία είναι η στροφή των επαγγελματιών προς τις νέες καλλιέργειες αλλά και η επαναλειτουργία βιοτεχνιών που είχαν κλείσει λόγω της κρίσης. Άρχισε πραγματικά μετά μια περίοδο 4 ετών, άρχισε κάτι να κινείται στην Ξάνθη. Εγώ σαν εργολάβος ιδιωτικών έργων κυρίως άρχισα ξανά να κινούμαι και άρχισα να συγκροτώ το συνεργείο μου που το είχα διαλύσει. Πραγματικά, ειδικά στον χώρο των επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, βλέπω πραγματικά μια ανάπτυξη, δημιουργία καινούριων ξηραντηρίων. Βλέπω μικροβιοτεχνίες που πάνε να ξεκινήσουν να λειτουργούν ξανά. Βλέπω πραγματικά ο χώρος άρχισε να κατευθύνεται προς τα αρωματικά φυτά και να γίνονται κάποιες τυποποιήσεις και επεξεργασίας και επεξεργασία αυτών των πρωτογενών προϊόντων. Και βλέπω ότι πάει κάτι να κινηθεί. Το θέμα είναι πόσο καλά ενημερωμένος είναι ο κόσμος και οι επενδυτές. Εκεί πρέπει να παρεύει και τα επιμελητήρια της περιοχής και να καθοδηγούν πραγματικά τους επενδυτές και τους επαγγελματίες στην πόλη μας. Τον τελευταίο καιρό, σύμφωνα με τον κύριο Τεφρονίδη, παρατηρείται στροφή προς τον πρωτογενή τομέα και όλο και περισσότεροι βρίσκονται σε αναμονή για τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση στον ιδιωτικό τομέα. Ο πρωτογενής χώρος έχει ένα μεγάλο επαγγελματικό κοινό, δηλαδή έχει τους αγρότες που είναι πάρα πολύ, γιατί ο μισός νομός μας είναι αγροτικός. Εκεί πρέπει να δοθεί μεγάλη βάση. Υπάρχουν τα εργαλεία, πιστεύω. Όχι μόνο πιστεύω, βλέπω ότι βγαίνουν εργαλεία αναπτυξιακά που θα μπορούν να οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν, να επενδύσουν. Δηλαδή, περιμένουμε αυτή τη στιγμή διακαώς το να ξεκινήσει το πρόγραμμα Leader. Μέχρι τέλος του έτους πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μείνετε στο σταθμό, μας ακολουθεί η εκπομπή Αγροτικό Βήμα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.